ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση της ατμομηχανής της ελληνικής οικονομίας. Από αυτήν τη Δευτέρα το ρεζερβουάρ του ελληνικού τουρισμού ανεφοδιάζουν τα καύσιμα των διεθνών πτήσεων αλλά και των εποχικών τουριστικών καταλυμάτων που επαναλειτουργούν. Υπό το διθεραβικό τίτλο για την Ελλάδα που περιλαμβάνεται στο πάνθεο των success stories της πανδημίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο CNN, επανέλαβε το προσκλητήριο του ελληνικού τουρισμού. The big risk always is that we don't want to be victims of our own success, and we have a very elaborate plan to do that. We will do it gradually, and our first concern will always be the safety and health of our visitors. Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται από το πρωί αυτής της Δευτέρας περιλαμβάνει άρση των απαγορεύσεων των πτήσεων προς τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών από Ολλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Ταυτόχρονα προβλέπει ειδικό καθεστώς για τα λεγόμενα essential trips από Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, καθώς επίσης πλαφόν στον αριθμό των πτήσεων που δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 8 ανά ημέρα. Όπως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, πατώντας από το καθηλωτικό σκηνικό της Σαντορίνη στο κουμπί της επανεκκίνησης του τουρισμού, και το φετινό καλοκαίρι η ελληνική φιλοξενία θα προσφέρει τα ίδια υψηλά στάνταρ, ωστόσο δεν θα περιλαμβάνει ανέσεις που θεωρούνται επικίνδυνες για την μετά-COVID εποχή. Κρασί, το ασυρτικό να κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, αλλά δεν θέλουμε να πηγαίνετε στα beach bars της παραλίας και να συνοστίζεστε ο ένας πάνω στον άλλον. Υπάρχουν λίγα πράγματα, πολύ λίγα, που δεν θα επιτρέψουμε για φέτος το καλοκαίρι. Με αυστηρή τηρήση των υγειονομικών πρωτοκόλων και απευθείας πτήσεις από όλες τις χώρες, εκτός από Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία και Αλβανία, ξεκινάει στο νέο κεφάλαιο για τον τουρισμό το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επανεκκινούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Τον ελληνικό τουρισμό. Λαβωμένοι αλλά έτοιμοι για το μαραθώνιο στη δυσκολότερη τουριστική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών είναι οι ιδιοκτήτες εποχικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων. Δυστυχώς ο ελληνικός τουρισμός είναι περίπου το 5% του τουρισμού μας στην Κρήτη. Οπότε είναι στην ουσία δώρον άδωρο. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό του τουρισμού που έρχεται. Οπότε δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των κρεβατιών της Κρήτης. Θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους δοκιμαστικά και θα δουν πώς θα πάνε. Υπήρχαν στην αρχή κάποιες αμφιβολίες για μεγαλύτερες μονάδες, αλλά αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεκριμένες και σωστές, είναι ότι όλα τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν. Ο Πρωθυπουργός έχει διαμηνήσει ότι αποτελεί στόχο η παράταση της τουριστικής περίοδου ακόμη και έως τον Νοέμβριο.